Μόνο το πνεύμα μπορεί να γεννήσει ρόδα αμάραντα και η τέχνη να πλάσει το τελειωμένο. Με όλα τα συν και τα πλήν της ιστορίας του ανθρώπου διευρύνονται διαρκώς οι στίχοι του Ομήρου, τα μάρμαρα του Μιχαηλαγγέλου και τον γκρίζο του Θεοτοκόπουλου. Ονομάζομαι Γιώργος Μολέσκης, κατάγομαι από το χωριό Λύση της επαρχίας Αμοχώστου. Είμαι περισσότερο γνωστός ως ποιητής, γράφω ποίηση αλλά και πεζά και μεταφράζω συνήθως ποίηση από τα ρωσικά και από τα αγγλικά. Τα θέματα που με απασχολούν σε όλη τη διάρκεια της λογοτεχνικής μου πορείας είναι θέματα που βγαίνουν μέσα από τα προσωπικά βιώματα, σκέψεις, συναισθήματα, τα οποία γεννιούνται βέβαια μέσα από την τριβή με τον κόσμο, με την ιστορία, τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία και από τις ιστορικές περιπέτειες του τόπου. Η προσπάθεια, κατά κάποιον τρόπο, είναι αυτήν την ιδέα που γεννιέται μέσα σου ως συνέστημα, ως σκέψη, ως ένας προβληματισμός παρατηρώντας το τι συμβαίνει στον κόσμο, έρχεται να παντρευτεί κατά κάποιον τρόπο με τα δικά σου βιώματα. Στην ηλικία των 14 χρονών άρχισα να φυτώ σε αυτό το νυχτερινό σχολείο του χωριού μαζί με άλλους συγχωριανούς. Εκεί είχαμε ένα δάσκαλο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο οποίος φαίνεται ότι αγαπούσε πάρα πολύ την ποίηση. Δεν ξέρω αν ήταν και ποιητής. Και στο μάθημα των νέων ελληνικών που μας έκανε, μας διάβαζε ποίηματα του Σολομού, του Παλαμά, του Καβάφη, του Κάλβου. Και εγώ ακούγοντας αυτά τα ποίηματα, ένιωθα μέσα μου μια συγκίνηση, ένα συγκλονισμό. Εκείνη την περίοδο είχα αγοράσει μπογιές, καναβάτσα, και συνήθιζα να τα παίρνω όλα αυτά έξω από το χωριό, να βρίσκω ένα ωραίο τοπίο, να τα στείνω κάτω από μια σκιά ή κάτι και να ζωγραφίσω. Και θυμούμαι ότι εκεί βρισκόμουν έξω από το εξοκλήσι του Αγίου Ευφημιανού στη Λύση. Μου ήρθε η ιδέα να γράψω ένα ποίημα. Ένα ποίημα, κάτι για κάποια σκέψεις που είχα, κάποια συναισθήματα της εποχής εκείνης και από εκεί ξεκίνησε. Άρχισα να δημοσιεύω και στην εφημερίδα Κύπρος. Έβγαινε τότε κάθε Δευτέρα, αρχισυντάκτης ήταν ο Κατσαμπάς και στην πίσω σελίδα είχε μια στήλη που ονομαζόταν «Νέοι Κύπροι ποιητές». Και άρχισα να δημοσιεύω και εκεί ποιήματα. Και πρέπει να πω ότι αν κατάφερα μετά να σπουδάσω, είναι χάρη στην ποιήση. Αυτή μου έδινε την όθηση. Την ποίηση, λέει, όπως και την καλή διάθεση μπορεί να την αντλήσεις και από το ελάχιστο, σχεδόν από το τίποτε. Και τότε το τίποτε αυτό θα πάρει υπόσταση και θα αποκτήσει σώμα όπως στο θαύμα της Κανά. Πολλά δεν θέλει να υπάρξει η ποίηση. Τα γεγονότα πιο συχνά τη βαραίνουν και την πνίγουν όπως οι κάθε λογής υπολογισμοί τον έρωτα. Αλλά όταν υπάρξει είναι μια σκάλα που ανεβάζει σε τραπέζι με ψωμί σε κανάτι με κρασί ή στο κρεβάτι του έρωτα. Δίνει ακόμη λίγη από τη γεύση της αθανασίας, καθώς η ερωτική πράξη με γυναίκα αγαπημένη που ρίχνει το έμβριο μέσα στη μήτρα. Εδώ είναι με τον φίλο μου τον Τάσο Αγγελή που μας έχει αφήσει και είμαστε στην Ακρόπολη. Και εδώ με τον Χρήστο τον Φουκαρά στην Ακρόπολη. Ενώ είναι καλοκαίρι. Εδώ είναι στη Μόσχα μαζί με τη μητέρα της Μαρία Τσουχάνοβα Φουκαρά. Εδώ είναι πάλι από μια εκδήλωση στη Μόσχα. Εδώ είναι η Σόνια Ηλίνσκαια που ήταν μετά καθηγήτρια στην Ελλάδα, γυναίκα του Μίτσου Αλεξανδρόπουλου, του συγγραφέα. Τα χρόνια που έζησα στη Μόσχα, 8 χρόνια συνολικά, λίγο παραπάνω ακόμα,
ήταν πάρα πολύ σημαντικά για τη ζωή μου. Ήταν πολύ πλούσια σε γνώσεις, σε εμπειρίες εκείνα τα χρόνια. Ήμουν ο μόνος ξένος στο έτος που έκανε ρωσική λογοτεχνία. Οι φοιτητές που φοιτούσαν εκεί ήταν επιλέχτοι. Κάποιοι ήταν και μεγαλύτερες ηλικίες, ήταν γνωστοί ποιητές, κάποιοι έγραφαν ποίηματα, ασχολούνταν πολύ με τη λογοτεχνία. Και θυμούμαι ότι τα βράδια στο διάδρομο του κοινοβίου που μέναμε υπήρχε κάτι σαν χολ. Έπαιρναν τις καρέκλες από τα δωμάτια τους και καθόντουσαν σε αυτό το χολ του κοινοβίου και απάγγελαν ποίηματα από μνήμης. Ήταν φοβεροί. Υπήρχαν κάποιοι που ήξεραν, για παράδειγμα, ολόκληρον τον Ευγένιο Ονέγκιν του Πούσκιν, ένα μυθιστόρημα σε στίχους. Και ώρες απάγγελαν, πίνοντας κρασί ή βότκα. Σε κάποια φάση άρχισα και εγώ να μαθαίνω ποίηματα απ' έξω στα ρωσικά. Μέχρι τώρα ξέρω πάρα πολλά απ' έξω ποίηματα στα ρωσικά, μπορώ να τα απαγγείλω ναι, άμα χρειαστεί. Ένας από τους ποιητές που αγαπούσα πάρα πολύ, ο οποίος ερχόταν και στο πανεπιστήμιο σε μια λέσχη που είχαμε και μας διάβαζε ποίηματα, ήταν ο Αρσένη Ταρκόφσκι, ο πατέρας του σκηνοθέτη του Αντρέη Ταρκόφσκι. Και τον θυμούμαι πάρα πολύ καλά και η ποίησή του μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω μεταφράσει αρκετά ποίηματα στις ανθολογίες που έκανα. Όταν είχα επιστρέψει μετά τον πόλεμο το 1974, η καθηγήτρια που μου έκανε λατινικά με συμπαθούσε πάρα πολύ και μια μέρα με κάλεσε στο τμήμα της κλασικής φιλολογίας να τους μιλήσω για την Κύπρο, για τον πόλεμο, για όλα αυτά. Και αυτή ήταν η αφορμή που γνώρισα τη γυναίκα μου, την Νόνα. Η Νόνα από την Αρμενία, εγώ από την Κύπρο. Είχαμε πολλά κοινά, να πούμε. Και έτσι στο τέλος ορίσαμε και ραντεβού τον Γενάρη του 1975. Και η Νόνα ήρθε στο ραντεβού μέσα στα χιόνια στη Μόσχα κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. «45 χρόνια πριν, στην Νόνα, 45 χρόνια πριν και ήρθες με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο χέρι που έλαμπε στο φόντο του λευκού χιονιού. Ερχόταν η άνοιξη, λιώναν τα χιόνια, οι δρόμοι λασπωμένοι, σύννεφα στον ουρανό, λίγες σταγόνες βροχής, γυμνά τα δέντρα, οι χυμοί τους παγωμένοι μέσα στους κορμούς και τα γυμνά κλαδιά τους τεντώνονταν στον ουρανό, σα χέρια ηκεσίας για τον ζεστό καιρό. 45 χρόνια πριν και ξαναγυρνώ στους ίδιους δρόμους που δεν υπάρχουν πια, στην ίδια πόλη που δεν υπάρχει πια, αναζητώ ανθρώπους που έφυγαν για πάντα, άλλους που τους σκόρπισε η ζωή σ' άγνωστα μέρη. 45 χρόνια και νέος, 29 χρονών, έχρωμα κρατώ τα 19 σου χρόνια μες στην αγκαλιά μου. Τίποτε άλλο πια δεν είναι το ίδιο στην πόλη εκείνη και σε όλες τις άλλες πόλεις που περπατήσαμε, στα δάση που χαθήκαμε, στους σταθμούς των τρένων που ξενυχτήσαμε, στα δωμάτια ξενοδοχείων που ερωτευτήκαμε. Περπατούμε, ταξιδεύουμε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε, κοιταζόμαστε και τα 45 χρόνια γίνονται μια στιγμή ή ένα κόκκινο τριαντάφυλλο πάνω στο άσπρο χιόνι. Η ζωγραφική και η ποίηση έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Τη ψυχή που μεταφέρουν μέσα τους.
τα νοήματα, τα μηνύματα, το βαθύτερο τους νόημα. Οπότε είναι σημαντικός αυτός ο διάλογος μεταξύ των τεχνών. Σχεδόν σε όλα μου τα βιβλία υπάρχουν πίνακες ζωγράφων, είτε εξώφυλλα είτε μέσα πίνακες. Ένας τέτοιος διάλογος έχουμε με τον Χρήστο Φουκαρά, για παράδειγμα, όπου ο ίδιος έκαμε πολλούς πίνακες και σχέδια πάνω σε δικά μου ποίηματα, αλλά και εγώ βλέποντας τους πίνακες του, μιλώντας μαζί του, βλέποντας τον πώς εργάζεται, έχω εμπνευστεί κατά κάποιον τρόπο κάποια ποίηματα τα οποία έγραψα. Αυτό είναι ένα πορτρέτο που έχει κάνει με μολύβι ο Χρήστος Φουκαράς το 1976 στη Μόσχα. Με απεικονίζει όπως ήμουν τότε, όπως είχα πάει να συνεχίσω τις σπουδές μου μετά που είχα καταταγεί ως έφεδρος στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε ότι απολύονται οι φοιτητές για να πάνε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις χώρες που σπούδαζαν. Και έτσι, νομίζω κάτι αρχές Σεπτεμβρίου, 5 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, θυμούμαι για τις ημερομηνίες, είχε έρθει ένα σοβιετικό πλοίο, το Σόταρου Σταβέλη, και μας πήρε τους φοιτητές από τη Λάρνακα και πήγαμε πίσω στην Οδυσσό. Θυμόμαι ένα επεισόδιο σε αυτό το ταξίδι για το οποίο έγραψα και ένα ποίημα το οποίο σχολιάστηκε αρκετά. Στην Κωνσταντινούπολη έκανε στάση το πλοίο και μπορούσαμε να κατεβούμε χωρίς διαβατήρια, χωρίς ταυτότητες, με ένα χαρτί που μας έδινε ο καπετάνιος του πλοίου ότι ήμασταν επιβάτες του πλοίου. Το πλοίο έκανε σταθμό εκεί για μερικές ώρες και μετά θα συνέχιζε το ταξίδι του προς την Οδυσσό. Και εκεί πήγα στην Αγία Σοφία, είδα έξω από την Αγία Σοφία διάφορους πάγκους εκεί να πουλούν σουβενίρ και είχα δει να πουλούν φανέλες με την Κύπρο τουρκική. Και είχα πραγματικά συγκλονιστεί και όπως τα κοίταζα με ρώτησε ο πολιτής από είσαστε, το λέω από την Κύπρο. Μου λέει Τουρκοκύπριος, όχι του λέει Ελληνοκύπριος, στα αγγλικά μιλούσαν. Οπότε ένιωσα ότι γινόταν μια ταραχή γύρω μου. Ο διπλανός πολιτής που ήταν Έλληνας της Κωνσταντινούπολης μου λέει τρελός είσαι μωρέ, σήκου φύγε γρήγορα, πάρε αυτό το μονοπάτι που κατέβαινε έτσι στα πλάγια της Αγίας Σοφίας προς το λιμάνι, πάρε αυτό το μονοπάτι και φύγε γρήγορα λέει μου, κινδυνεύεις. Αυτή ήταν μια εμπειρία. Κατεβαίνοντας προς το πλοίο περνούσε ένα λεωφορείο από αυτά τα παλιά, τα ξύλινα, τα τετράγωνες κάσες και απάνω έγραφε Κερίνια Λευκοσία. Ταξιδεύοντας προς την Οδυσσό, Σεπτέμβριος 1974. Σαν τέλειωσε ο πόλεμος, ήρθε στη Λάρνακα με τη μορφή πλοίου Σοβιετικού ο γεωργιανός ποιητής Σόταρου Σταβέλη και μας πήρε για την Οδυσσό. Στην Κωνσταντινούπολη έκανε στάση. Βγήκα στον δρόμο. Ένα λεωφορείο έκανε τη διαδρομή Κερίνια Λευκοσία και τη διαφήμιζε ελληνικά. Ήθελα να το σταματήσω. Να πω στον οδηγό πως δεν υπάρχει πια αυτός ο δρόμος. Πως είναι κομμένος με νεκρούς και οδοφράγματα. Ήθελα να του πω να αλλάξει διαδρομή. Ήθελα, μα δεν σταμάτησε. Έτρεχε. Έτρεχε αναπτύσσοντας ταχύτητα, οδηγώντας την εγκλωβισμένη μέσα του ζωή μας σε μια πορεία στην άκρη του γκρεμού, διαγράφοντας ιστορία και γεωγραφία, έργα ανθρώπων και χειρονομίες. Ήτανε πια και αυτό μέρος της ιστορίας και έτρεχε, έτρεχε όπως ο χρόνος αμήλικτα, δίχως να κοιτάζει πίσω. Γράφοντας για όλα αυτά τα γεγονότα, τα επεισόδια και θυμούμενος συνέχεια το χωριό μου και τους άλλους κατεχόμενους τόπους, γιατί είχα ζήσει και στην Αμόχωστο πριν πάω στο στρατό το 1965, όλα αυτά τα βιώματα, όλες αυτές οι εμπειρίες με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ στην ποίησή μου και μάλιστα έχω γράψει αρκετά ποίηματα όπου μιλώ για τη σημασία του τόπου, του γενέθλιου τόπου,
του τόπου που κλείνει μέσα του την ιστορία της πατρίδας μας, την ιστορία, τη γεωγραφία και τι σημαίνει αυτή η απώλεια του τόπου. Γιατί η πατρίδα είναι ο τόπος, είναι οι άνθρωποι, όπως το γράφω και σε ένα ποίημα, είναι οι άνθρωποι που σπέρνουν και θερίζουν, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Με τους τουρκοκύπριους ποιητές είχα έρθει σε μια πολύ στενή επαφή με κάποιους από αυτούς το 1999 στο νησί Κότλαν της Σουηδίας. Η Εταιρεία Συγγραφέων της Σουηδίας είχε οργανώσει μια συνάντηση 30 ανθρώπων από την Κύπρο, ανθρώπων των τεχνών, των γραμμάτων, 15 Τουρκοκύπριοι και 15 Ελληνοκύπριοι. Εκεί είχα γνωριστεί με κάποιους από τους Τουρκοκύπριους ποιητές, ανάμεσα στους οποίους ο Φικρέ Ντεμιράκ, με τον οποίο είχαμε αναπτύξει μια πάρα πολύ στενή φιλία που κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Εκεί λοιπόν, εκεί στο Γκότλαντ, άρχισα να μεταφράζω κι εγώ ποίηματα Τουρκοκυπρίου. Για τους σκοπούς αυτής της ανθολογίας μετάφρασα και άλλους ποιητές από τα αγγλικά. Πολλές φορές, αφού συναντούσα τους ίδιους και συζητούσαμε τα ποίηματά τους, είναι η Νεσέ Γιασίν, ο Μεχμέτ Γιασίν, ο Γκουρκέρς Κορμαζέλ, είναι ο Φιγκρέτ, ο Μεχμέτ Κανσού, είναι 17 Τουρκοκύπριοι ποιητές. Από τον κάθε ποιητή έβαλα και ένα ποίημα στη γλώσσα του στα τουρκικά και μεταφρασμένο στα ελληνικά και έπρεπε να γράψω και μια εισαγωγή. Και επέλεξα τον τίτλο της εισαγωγής «Σύγχρονοι Τουρκοκύπριοι ποιητές, απόπειρα επικοινωνίας», διότι ήταν από τις πρώτες απόπειρες πραγματικά να επικοινωνήσουμε, να δούμε πώς σκέφτονται, πώς αισθάνονται, πώς νιώθουν οι Τουρκοκύπριοι ποιητές με τον διαχωρισμό του τόπου, με τον πόλεμο, με τους πρόσφυγες, με όλα αυτά τα πράγματα. Να μην ξεχνούμε ότι αλλάσουν και οι γενιές. Είναι οι νέες γενιές ανθρώπων. Δεν είναι οι παλιοί που ζούσαν μαζί και, ξέρω, και συνεργάζονταν και όλα αυτά. Η ποίηση με την καταγραφή, με την παρουσίαση των δραματικών και τραυματικών γεγονότων μπορεί να προκαλέσει και αντιδράσεις. Να θυμίσω ότι στην αρχαία Ελλάδα σπουδαίοι μεγάλοι τραγικοί είχαν κατηγορηθεί ότι θυμίζουν οικία κακά στους Αθηναίους. Δυστυχώς έτσι είναι. Ναι, μπορεί να θυμίσει οικία κακά μερικές φορές, αλλά οφείλει να το κάνει. Ίσως συνειδητοποιήσουμε σε κάποια φάση που πάμε. Ο κόσμος της Κύπρου είναι ένα ποίημα που γράφτηκε όταν είδα την έκθεση με το πίνακα του Διαμαντή «Ο κόσμος της Κύπρου» στη Λεβέντιο Πινακοθήκη κάτω στο παλιά Λευκοσία. Πρόσωπα αγέλαστα, θλιμμένα μάτια, παλιωμοδίτικα χτενίσματα, μαντήλια στα κεφάλια, φορέματα και στάσεις άλλης εποχής, άνθρωποι πετρωμένοι στον χρόνο και στη σιωπή ενός αργόσυρτου και γκρίζου παρελθόντος, ένας κόσμος που έγινε άγαλμα και ασπρόμαυρη εικόνα, ούτε και τα παιδιά δεν είναι για να μεγαλώσουν. Να και ο παππούς τον Μπούλας, τελευταίος στη σειρά, με το τεράστιο σώμα του γερμένο στην καρέκλα, όπως 60 χρόνια πριν στο καφενείο του χωριού μας, τότε που γυρίζαμε ξυπόλοιτοι στους δρόμους, χωρίς να ξέρουμε, χωρίς καν να προβλέπουμε την αυριανή μας μέρα. Βγαίνω στον δρόμο, κόσμος πολύχρωμος, βιαστικός, μηχανοκίνητος, τρέχει σαν τρελός κάτω από τις πολυκατοικίες, σε δρόμους θορυβώδης, κυνηγώντας με αδυσόπιτη ταχύτητα την αυριανή του μέρα. Πόσο γρήγορα που μεταμορφώθηκε, πόσο γρήγορα που χάθηκε ο κόσμος εκείνων μέσα σε αυτόν που τον ερχομό του ούτε καν υποψιαζόμασταν. Και πόσο γρήγορα που τρέχουμε κι εμείς, με τι επιταχυνόμενη ταχύτητα προχωρούμε στον άγνωστο μας κόσμο που είναι το δικό μας μέλλον. Αν η ποίηση μπορούσε να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στο να γίνει ο κόσμος καλύτερος ή να εξελιχθεί προς καλύτερες κατευθύνσεις, θα το είχε κάνει από χρόνια, από αιώνες πριν. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουν γραφτεί αριστουργήματα όλη αυτή την περίοδο. Αυτό το συζητώ και σε ένα ποίημα που έχω γράψει και λέω ότι
έρχεται η ποίηση ως ένα βάλσαμο σε αυτό το πράγμα ή ως μια έκφραση συγγνώμης σε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μπορεί όμως να καταγράψει το γεγονός, να το αποτυπώσει, να αποτυπώσει τα συναισθήματα των ανθρώπων, τις σκέψεις τους, αλλά δεν μπορεί να ανατρέψει την εικόνα του κόσμου. Μπορεί, όπως είπα, να είναι έτσι ένα βάλσαμο ή μια έκφραση συγγνώμης για όσα συμβαίνουν. Οι νέοι άνθρωποι σήμερα είναι με το διαδίκτυο, με τα κινητά τηλέφωνα, με τα υπολογιστές, διαβάζουν νομίζω όλο και λιγότερο βιβλία. Τι θα έλεγα στους νέους, θα ήθελα να τους δω να επιστρέφουν κάποτε, να διαβάσουν ένα λογοτεχνικό κείμενο, ένα ποίημα ή ένα μυθιστόρημα ή ένα διήγημα, γιατί αυτό θα τους βοηθήσει να εμπλουτίσουν τον εσωτερικό τους κόσμο και φεύγοντας λίγο από την εικόνα να καλλιεργήσουν τη φαντασία. Γιατί νομίζω ότι η εικόνα που βλέπουμε τώρα δεν καλλιεργεί τόσο τη φαντασία όσο ο λόγος. Πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ μεγάλο πράγμα και είμαστε τυχεροί όσον καταφέρνουμε να διατηρούμε τη μνήμη μας, να θυμόμαστε τη ζωή μας, να θυμόμαστε πράγματα, να θυμόμαστε πράγματα που έχουμε διαβάσει, που έχουμε ζήσει, που έχουμε βιώσει, ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή μας, τόπους που είχαμε επισκεφθεί. Όσο διατηρούμε τη μνήμη, είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλο πράγμα, όσον διατηρούμε τη μνήμη μας και μπορούμε να ζούμε ταυτόχρονα το παρόν με όσα όλα συμβαίνουν και το παρελθόν. Ο ταξιδιωτικός σάκος. 7. Τώρα κάθομαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι μου, περιτριγυρισμένος από αντικείμενα που διαρκώς μεταξιδεύουν στον κόσμο από όπου τα έφερα εδώ, στη διάρκεια 50 χρόνων περασμένων. Ένας Βούδας, ένας Γκανίσια, μια Αφροδίτη, ένας Χριστός πάνω στο Σταυρό και άλλα σύμβολα θρησκειών και πολιτισμών, ένας μικροσκοπικός πύργος του Άιφελ, ένας ζωγραφισμένο αυγόστρωθο καμήλου, δώρο από ένα μοναχό σε μοναστήρι στην νεκρή θάλασσα, ένα κέρατο ελαφιού με ασημένιο διάκοσμο στο στόμιο που μέσα του ήπια κάποτε κρασί στην Τυφλίδα, ένα περιστέρι από πορσελάνη με ένα μπρούνζινο κλαδί ελιά στο στόμα, δώρο σε μια γιορτή στη Θεσσαλονίκη, μια περίτεχνη πηξίδα, δώρο αναμνηστικό για μια ομιλία στις Βρυξέλλες, μια αγελάδα από τη Βιέννη ντυμένη μαέστρος ορχήστρας με τον Μότσαρτ κρυμμένο κάτω από την κοιλιά της, δώρο των μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας, ένα θράψμα κρυστάλλου που αγόρασα από μια λαϊκή αγορά στο Άμστερνταμ, μια ηφαιστειογενής πέτρα που μάζεψα από τις όχθες μιας λίμνης στην Ισλανδία, κάτι πέτρες από διάφορες παραλίες του τόπου μου, διάφορα άλλα ενθύμια που ξεχνώ από που τα έφερα και από ποιους τα έχω πάρει, ταξιδιωτικά βιβλία, χάρτες και τουριστική οδηγή που αγόρασα σε διάφορες χώρες του κόσμου, όλα αυτά που με κάνουν να είμαι αυτός που είμαι, αυτός που γράφει τώρα τούτους τους στίχους και ξέρει πως τούτα τα ταξίδια που επαναλαμβάνονται κάθε μέρα δεν θα επαναληφθούν ποτέ.